Απαντώντας στην κριτική της πλειοψηφίας των αντιπολιτευόμενων κομμάτων, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροφ Νεοφύτου υπερασπίστηκε σήμερα τους χειρισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη στα των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Πινδάρου στις προσπάθειες που καταβάλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για εξέβρεση βιώσιμης λύσης και τονίσε ότι δεν κατανοεί την λογική των δηλώσεων που γίνονται για μη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Εάν κάποιος δηλώνει δημόσια ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διαρωτώ με γιατί συνεχίζει να συμμετέχει σε συμβούλια. Δεύτερον, εάν δεν εμπιστεύεται τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ενημέρωσή του στο Εθνικό Συμβούλιο, τι ζητώ την ίδια ώρα να μεταφερθεί η συζήτηση του Κυπριακού στη Βουλή? Για το θέμα που προέκυψε περί δημιουργίας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κυπριακού, που θα οδηγηθεί όπως διαρρέει προς ψήφιση στην επόμενη συνεδρίαση της Ολομελίας της Βουλής, τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, τονίζοντας ότι διαφωνεί ως προς την χρησιμότητά της. Θα αντικαταστήσει το Εθνικό Συμβούλιο αυτή η Επιτροπή? Ποιο στόχο θα έχει? Δεν έχει να προσφέρει τίποτε απολύτως μια τέτοια συζήτηση στη Βουλή πέραν από το να δημιουργήσει ένα χάος, να αυξήσει τις ανησυχίες ανάμεσα στην κοινή γνώμη, τύχως να έχουμε ενώπιον μας συγκεκριμένα ζητήματα. Χαρακτήρισε δε ζημιογόνο για την ελληνοκυπριακή διαπραγματευτική πλευρά το κλίμα αντιπαλότητας που καλλιεργείται μεταξύ των κομμάτων τη δεδομένη στιγμή όσον αφορά στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι όλοι όσοι επιθυμούν λύσεις στη βάση μιας διζωνικής κοινοτικής ομοσπονδίας θα πρέπει να συνεργαστούν και να βρουν τρόπους συνεννόησης ώστε να υποβοηθηθούν οι συνομιλίες.